Ελάτε, ελάτε. Κουράγιο. Κάτι σας χάλασε τα σχέδια. Α? Ναι, την περασμένη εβδομάδα, γυρίζοντας σπίτι, η γυναίκα μου ήρθε και έπεσε στην αγκαλιά μου τρελή από χαρά. Ύστερα από 20 χρόνια, ο εγγονός μου ερχόταν. Είχε τηλεγράφημα. Με συμπαθάτε, τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω. Τι θέλατε να κάνετε με αυτό το ανόητο τηλεγράφημα? Εγώ δεν το ήθελα. Έξαφνα η ζωή έμπαινε στο παιχνίδι. Το τηλεγράφημα ήταν αληθινό. Από τον εγγονό σας? Από τον εγγονό μου. Πάνε 8 μέρες που μπαρκάρισε στο Σατούρνια. Διάβολε, αυτό αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον. Η επιστροφή του ασώτου εγγονού. Καταλαβαίνετε τι πέρασα όλες αυτές τις νύχτες, καθώς συλλογιζόμουν το καράβι που ερχόταν κατά πάνω μου να με πνίξει. Το παραπέτασμα του καπνού θα τραβιόταν. Η αίθουσα του πανεπιστημίου θα γινόταν το κελί της φυλακής. Το ταξίδι στο δάσος θα ήταν η αστυνομική καταδίωξη πάνω στην άσφαλτο. Και το χαρούμενο παλικάρι των γραμμάτων θα γινόταν ο απατεώνας του Σατούρνη. Μη συνεχίζετε. Πρέπει να σωθεί το ψέμα πάση θυσία. Θα στήσουμε παγίδα στο λιμάνι. Θα μπούμε στο καράβι μεταμφιεσμένοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα επινοήσουμε, αλλά να είσαστε βέβαιος πως ο εγγονός σας δεν θα φτάσει. Αυτό δεν ερχόσαστε να μου ζητήσετε? Όχι. Πώς όχι? Για να εμποδίσουμε τον εγγονό μου να έρθει, δεν χρειάζεται πια τίποτα. Δεν διαβάσατε τις χτεσινοβραδινές εφημερίδες? Δεν πρόσεξα. Το Σατούρνια βυθίστηκε στο πέλαγος με όλους τους επιβάτες. Νεκρός? Νεκρός. Θλιβερό βέβαια, μα είναι κάποια λύση. Το ξέρει η γιαγιά? Ούτε πρέπει να το μάθει. Εξαφάνισα όλες τις εφημερίδες. Έκοψα το τηλέφωνο. Αν χρειαστεί θα καρφώσω πόρτες και παράθυρα. Αλλά αυτό το νέο ποτέ. Ξέρετε τι είναι να περιμένει κανείς 20 χρόνια για να ζήσει μια μονάχα μέρα και εκείνη την ημέρα να τη βρει άδεια, μαύρη και άραχλη? Λυπάμαι, αλλά τι μπορώ εγώ να κάνω? Πολλά κόλπα έχουμε ως τώρα επινοήσει για να διορθώσουμε κάμποσο κακό. Για το θάνατο δεν βρήκαμε ακόμα τίποτα. Μα ακόμα δεν καταλαβαίνετε. Τι σημασία έχει πια ο εγγονός μου που είναι αίμα μου? Ο άλλος ενδιαφέρει. Εκείνος που έγραφε τα όμορφα γράμματα. Εκείνος που ήταν όλο χαρά και πίστη. Ο μόνος αληθινός για αυτήν. Αυτός πρέπει να έρθει. Μια στιγμή. Δεν πιστεύω να έχετε την απέτηση να γίνω εγώ ο εγγονός σας. Και γιατί όχι? Πράγματα πιο δύσκολα έχετε κάνει. Μα δεν είναι εύκολο να παραστήσει κανείς έναν άνθρωπο. Έναν ορισμένο άνθρωπο με τη φωνή του, με το βλέμμα του. Ευτυχώς ποτέ δεν έστειλε φωτογραφίες. Και 20 χρόνια αλλάζουν πολύ. Και το ναυάγιο? Μπορεί να έχασε αυτό το βαπόρι, να έρθει με άλλο. Μα κι έτσι να ήταν. Εγώ μπορώ στο κάτω-κάτω να περάσω από μια ζωή. Για μια στιγμή, αλλά δεν μπορώ να μείνω. Μα κι εγώ δεν θα σας ζητούσα τόσα πολλά. Μια εβδομάδα μονάχα. Λίγες μέρες. Μη μου πείτε όχι, μη. Γιατί όλες σας οι θεωρίες είναι ψέματα. Αν αρνηθείτε στη γυναίκα μου αυτές τις λίγες ώρες ευτυχίας, που μπορεί να είναι και οι τελευταίες. Ησυχάστε. Δεν λέω ναι. Αλλά δεν είπα και όχι. Αφήστε να ξεκαθαρίσω λίγο το μυαλό μου. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η υπόθεση αρχίζει να με ενδιαφέρει. Αλήθεια? Σε κακό μπελά μπήκαμε, φίλε. Ας είναι. Το πανεπιστήμιο θα το βολέψουμε. Τα ταξίδια με λίγη γεωγραφία κάτι θα γίνει. Αλλά αυτές οι ανώφελες περιπλοκές. Τι στο καλό θέλατε να κάνετε τον εγγονό σας αρχιτέκτονα? Εγώ δεν νιώθω γρή από μαθηματικά. Ένιωσα, ούτε η γιαγιά ξέρει. Και το χειρότερο απ' όλα, τι διάβολο θέλατε να τον παντρέψετε? Στη φάρσα όπως και στη ζωή, καλύτερα τα βολεύει κανένας μοναχός του. Δεν μου λέτε, δεν θα μπορούσαμε να τον χωρίσουμε ξαφνικά, να πάρει διαζύγιο? Επικίνδυνο. Πάνω σε αυτό το θέμα η γιαγιά έχει ακράδαντες πεπιθήσεις. Και αν έκανε το ταξίδι μονάχος? Με ποια δικαιολογία? Οποιαδήποτε, οικογενειακή λόγη. Μα το κορίτσι δεν έχει οικογένεια. Τον πατέρα που ήταν και ο τελευταίος τον σκότωσα πέρυσι στο κυνήγι. Να οργανώσουμε άλλο ατύχημα για αυτήν. Αρρώστια. Και αυτός που είναι τόσο ερωτευμένος, έτσι θα την παρατούσε μονάχη? Όταν σας λέω ότι αυτή η γυναίκα θα μας βάλει σε μπελάδες. Μελαχρινή. Ξανθή. Μα, τόσο το χειρότερο. Ξανθή, ερωτευμένη, ορφανή. Μια στιγμή. Εμπρός, Ελένη. Σας παρακαλώ, έλατε εδώ. Ναι, μαζί με τη Δεσποινίδα. Κύριε Μπαλβόα, προσέξατε εκείνο το κορίτσι που ήρθε μαζί σας? Θα μας κάνει? Ό,τι χρειάζεται. Αυτός ακριβώς είναι ο τύπος. Αχ, κύριε, σας ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Δεσποινίδα. Καταπήγουσα διαταγή. Ετοιμάστε αποσκευές για τη συνάδελφο. 10 φορέματα περιπάτου, 6 πρωινά, 3 βραδινά.
Μερικές φωτογραφίες με χιόνια για φόντο. Ένα κλαρί από έλατο και στις αποσκευές ετικέτες να γράφουν ξενοδοχείο Οντάριο, Χάλιφαξ, Καναδά. Πώς? Η Δεσποινής θα φύγει για τον Καναδά? Το αντίθετο, θα έρθει. Και όχι πια Δεσποινής. Κυρία! Μα πώς? Κυρία, έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω τον παππού του συζύγου σας. Είπε στη Φιλίτσα να βάλει τα λινά σεντόνια στο διπλό κρεβάτι. Μάλιστα, κυρία. Και να κλείσει τη διπλή πόρτα, να τραβήξει και τη διπλή κουρτίνα. Ακούγεται πάρα πολύ το ρολόι που χτυπάει και μπορεί να τους ξυπνήσει. Όμως το παράθυρο να τα αφήσει διάπλατα ανοιχτό. Α, κι αν μπουνε μαμούνια από τα δέντρα του κήπου. Μακάρι να μπει κι ολάκερο το περιβόλι. Από παιδί η χαρά του ήταν να κοιμάται έξω. Πολλές φορές. Τις νύχτες του καλοκαιριού, όταν θαρούσε πως δεν τον βλέπαμε, πιανότανε σε τούτη την γλάρα της αγριαχλαδιάς που φτάνει στο παράθυρό του και κατέβαινε. Θυμάσαι που εδώ και λίγα χρόνια ο κύριος ήθελε να την κόψει. Και δεν είχε άδικο. Σκεπάζει τα τζάμια και δεν αφήνει το φως να μπει μέσα. Το φως. Τι με νοιάζει εμένα για το φως. Εγώ ήμουνα σίγουρη πως θα γύριζε. Και ποιος ξέρει, μπορεί καμιά βραδιά να τούρθει να κατέβει πάλι από την αγριαχλαδιά όπως τότε. Μα τώρα δεν είναι πια το ίδιο. Το κλαρί μπορούσε να αντέξει στο βάρος ενός παιδιού, αλλά να βαστάξει ολάκερον άντρα. Και γιατί? Και η αγριαχλαδιά είναι 20 χρόνια πιο μεγάλη. Αμα όχι, όχι έτσι τα πιάτα στο τραπέζι, Γενοβέφα. Εδώ να τα βάλεις κοντά κοντά. Μα έτσι τα βάζουμε πάντα, κυρία. Εμείς? Αυτοί δεν έχουν μήτε 3 χρόνια παντρεμένοι. Βρίσκονται ακόμα στο μήνα του μέλητος. Δεν πιστεύω να μας σβήσει ο φούρνος, ε. Τον άφησα σιγαναμένο για την καρυδόπιτα. Ακόμα ακούω τις φωνές του. Σαν γύριζε από το σχολείο. Γιαγιά, καρυδόπιτα με μέλι από τις μέλισσες. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, Γενοβέφα? Η καρυδόπιτα, η αγριαχλαδιά, πάντα σαν άτανε παιδάκι. Θα ρείτε πως ένας ολάκερος άντρας, αρχιτέκτονας μάλιστα, που σηκώνει σπίτια με 30 πατώματα, θα θυμάται τέτοια μικροπράματα? Εγώ πως θα θυμάμαι? Το ίδιο πέρασαν τα χρόνια και για μένα όπως και για εκείνον. Α, όχι δα το ίδιο. Εσείς καθόσαστε ήσυχοι εδώ πάνω, ενώ αυτός γυρνούσε τον κόσμο. Ναι, και τι θα έχει πάθει? Το πολύ πολύ να έχει βαρύνει λιγάκι η φωνή του. Να είναι τα μάτια του λίγο πιο κουρασμένα. Θα πάψει γι' αυτό να είναι ο εγγονός μου. Το παιδί μου. Δεν θα είναι τόσο μεγάλος πια που να μην τον χωράει η αγκαλιά μου. Στάσου. Τι είναι? Δεν ακούς? Αυτοκίνητο. Ο αγέρας είναι στο περιβόλι. Ο Θεέ μου. Αχ, μην κάνετε έτσι, κυρία. Τα νεύρα σας. Χρειάζεται δύναμη για να αντέξεις τέτοια χαρά. Βλέπεις, στο κακό είμαστε πια μαθημένοι. Λίγο νερό, σε παρακαλώ. Να πάρετε κι άλλο χάπι. Ω, φτάνουν πια τα γιατρικά. Το μόνο που αξίζει είναι τούτο, πως τώρα θα έρθει. Θα ρίσεις εσύ πως δεν πήγα στο λιμάνι, γιατί φοβήθηκα πως θα κουραστώ. Λοιπόν, όχι. Δεν πήγα γιατί δεν ήθελα να τον μοιραστώ με κανέναν εκεί μέσα στον κόσμο. Από τούτο το σπίτι έφυγε και εδώ το περιμένω. Τι ώρα είναι? Νωρίς είναι ακόμα. Ακούς, ακούς τώρα. Ο αέρας είναι πάλι. Ωστόσο δεν πρέπει να αργήσει πολύ. Πώς να είναι αυτή? Ποια? Ποια, χριστιανή μου? Η Ισαβέλα, η γυναίκα του. Δεν σας το έλεγε στα γράμματα? Ναι, και με αυτό τι? Οι ερωτευμένοι όλα τα βλέπουν όπως τα θέλουν. Όχι πως έχω τίποτα μαζί της, ωστόσο αυτές οι γυναίκες που έρχονται από ξένα μέρη.
Ζηλεύετε? Λιγάκι μπορεί. Τα φροντίζεις. Τα βλέπεις να μεγαλώνουν μέρα τη μέρα, απ' την Ιλαρά μέχρι την Άλγευρα. Κι άξαφνα μια άγνωστη με το έτσι θέλω έρχεται με τα φρεσκοπλημένα χεράκια της και στον αρπάζει. Ας δώσει ο Θεός να του αξίζει. Κυρία, κυρία, ήρθα! Τρέχα να ανοίξεις φιλίτσα γρήγορα! Γενοβέφα, εσύ εδώ, εδώ κοντά μου. Ελάτε, ελάτε, ακουμπήστε απάνω μου, κύριε. Χρειάζεται, μονάχα να είσαι κοντά μου. Γιαγιά! Γιαγιά! Μα βρήκε! Γιαγιά! Επιτέλους ήρθες. Γιαγιά! Έλα στην αγκαλιά μου. Καλή, ποιος είπε ότι η γριούλα είναι αδύνατη? Τα χέρια του τα έχουν περίσσια δύναμη σαν να αγκαλιάζουν. Να τα φιλήσω, γιαγιά. Κουστάσου. Να τα φιλήσω. Σήκω στο κεφάλι σου, άσε με να σε δω. Γιαγιά. Τα μάτια μου δεν με βοηθάνε, άμα θυμούνται, θυμούνται. Πόσα άλλαξες, γιέ μου. 20 χρόνια, γιαγιά. Ζωή ολάκερη. Η φωνή πιο σίγουρη, πιο βαριά. Τα μάτια είναι άλλα. Τόσο διαφορετικά, τόσο αλλιώτικα, με την ίδια χαρά. Για να δω, γέλασε λίγο. Με τα μάτια, έτσι. Αυτή η χρυσή αστραπούλα που περίμενα να δω. Αυτή που με έκανε όλα να σου τα σηκωρώ. Και εσύ το ξέρεις, παλιό παιδό. Μα γεια Στάσου, Ευγενία. Ο Μαυρίκιος δεν ήρθε μονάχος. Και ούτε έχει άσχημη συντροφιά. Συγγνώμη. Εδώ είναι η χαριτωμένη Αντίζηλος. Ο Αντίζηλος, ποια Αντίζηλος? Σας παρακαλώ μην τον ξεσυνερίζεστε, καλή μου κοπέλα. Έννοια σας και τον ξέρω, κυρία. Αμα όχι έτσι, όχι χειροφιλήματα. Έλα στην αγκαλιά μου, κόρη μου. Σας ευχαριστώ. Για να σε δω. Τα μάτια σου είναι φωτεινά και ήσυχα. Και δεν λένε ψέματα. Δεν λένε ψέματα. Μια φορά να σε κοιτάξει, σου τα είπε όλα. Ω, φαντάζομαι ότι αυτή εδώ θα είναι η περιώνυμη Γενοβέφα. Ακριβώς. Ξέρατε το όνομά μου, κύριε? Η γιαγιά μου έγραφε πάντα για ό,τι καλό ήταν μέσα σε αυτό το σπίτι. Ω, σας ευχαριστώ, κύριε. Λοιπόν, πάλι στο σπίτι. Καιρός ήταν. Και όλα τα ίδια όπως τότε. Το καρυδένιο τραπέζι. Ήταν τελένιες, κουρτίνες. Η πολυθρόνα με τις καλές συμβουλές. Όλα παλιά. Από άλλους καιρούς. Όμως τα χρόνια κάνουνε καλό στα σπίτια όπως και στο κρασί. Σ' αρέσει, Ισαβέλα? Κάτι περισσότερο. Μου φέρνει ένα κόμπο στο λαιμό. Ένα τέτοιο σπίτι είχα ονειρευτεί. Θέλεις να το δεις όλο, έλα πάμε. Αλλά δεν είναι ανάγκη, δεν είναι ανάγκη. Έχουμε μιλήσει τόσο πολύ γι' αυτό, ώστε η Ισαβέλα μπορεί να το γυρίσει όλο μονάχη της με κλειστά μάτια. Όχι, δα. Περίπου. Να, εκείνη η κουζίνα. Με τη σκαλίτσα μέσα στην καταπαχτή που κατεβαίνει στο κελάρι. Από εκεί το γραφείο του παππού και η βιβλιοθήκη. Στη μεγάλη σάλα το ελβετικό ρολόι. Με το καμπανάκι του που σημαίνει σαν μικρή εκκλησία. Αυτό είναι. Θα το αναγνώριζε ανάμεσα σε χίλια. Συνέχισε, Ισαβέλα, συνέχισε. Αντίκριστο ρολόι, μια βελουδένια κουρτίνα κόκκινη. Και πάνω από το περιβόλι, το δωμάτιο που μελετούσε ο Μαυρίκιος. Με το κλαρί της αγριαχλαδιάς στο παραθυρό. Και αυτό το ξέρει. Ο Μαυρίκιος μου το έχει πει τόσες φορές. Αν καμιά φορά γυρίσω, θα ήθελα να σκαρφαλώσω σε εκείνο το κλαρί. Τα βλέπεις, άντρα μου, τα βλέπεις εσύ. Εσύ που ήθελες να το κόψουμε το κλαρί. Έλα στην αγκαλιά μου, κόρη μου. Ο Θεός να σε ευλογεί. Γιαγιά. Κορίτσι μου, τι έπαθες? Τώρα θα αρχίσεις εσύ τα κλάματα. Βαβά, άστην, είναι πολύ ευαίσθητη. Δεν άκουσες που είπε ότι πάντα ονειρευόταν ένα τέτοιο σπίτι? Και θα το έχει, αν πώς. Τότε γιατί παντρεύτηκε άντρα αρχιτέκτονα? Το υπόσχεσαι ότι θα της κάνεις ένα ωραίο σπίτι? Το υπόσχομαι. Έτσι μονάχα με λόγια. Εδώ στον τόπο σου, όταν ένας άντρας δίνει μια υπόσχεση, τη σφραγίζει κι αλλιώς. Μα ίσως η Ισαβέλα να μην ξέρει τις συνήθειες. Τις ξέρω. Ευχαριστώ, αγαπημένε. Έτσι, γιαγιά. Κάπως κρύο το φίλι. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχετε παρά 3 χρόνια παντρεμένοι. Ναι, κάτι τέτοιο. Όχι, κάτι τέτοιο. 3 ακριβώς κλείνεται στις 6 Οκτωβρίου. Και πάνω στα 3 χρόνια έτσι φιλούνται εκεί, στα μέρη σας. Ορίστε, τα βλέπεις, Ισαβέλα? Πάντα δειλή. Τι θα σκεφτεί η γιαγιά για μας?
για τον Καναδά. Έλα, έλα λοιπόν, δείξε λίγο πατριωτισμό. Ανόητε. Πολύ ωραία, σφραγίστηκε η υπόσχεση. Θα είσαστε κουρασμένοι όμως, σίγουρα θα πεινάτε. Γενοβέτα... Άμα, για φαΐας μη γίνεται λόγος. Στο βαπόρι άλλο δεν κάνει κανένας παρά να τρώει. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να αλλάξω φόρεμα. Μα σοβαρά λέτε πως δεν θα φάτε? Εδώ η Γενοβέφα τσακίστηκε να ετοιμάσει το φαγητό. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν θα μου το αρνηθείς, Μαυρίγε. Θυμάσαι όταν γύριζες από το σχολείο και φώναζες? Όχι, μη μου πεις. Καριδόπιτα με μέλι από τις μέλισσες. Τα ακούς, Γενοβέφα? Μικροπράγματα. Τρέχα, βγάλ την γρήγορα από το φούρνο και πριν γριώσει βάλε μπόλικο μέλι με τη μεγάλη κουτάλα. Αμέσως. Έλα, Ισαβέλα, έλα πάμε να σου δείξω το δωμάτιό σου και θα δούμε αν θα μου δώσεις δίκιο. Ξέρεις, με τον παππού τσακωθήκαμε. Φαντάσου πως ήθελε όν και καλά να βάλει δυο κρεβάτια. Ότι αλλάξανε, λέει, οι καιροί, ότι κουροφέξαλα. Όμως εμείς, όμως τα πατρογονικά μας, κόρη μου, όπως το θέλει ο Θεός. Όπως τα πατρογονικά μας? Έχει δίπλα άλλο δωμάτιο που επικοινωνεί, ησυχάστε. Δεν απαντάς, Ισαβέλα. Ναι, γιαγιά, όπως το θέλει ο Θεός. Πάμε. Σιγά, Ευγενία, πρόσεχε τις σκάλες. Άσε με τώρα. Όταν η καρδιά βαστάξει ότι βάσταξε η δικιά μου, μη στεναχωριέσαι και δεν το βάζει κάτω. Δώσ' μου το μπαστούνι μου. Ακουμπήστε πάνω. Α, αυτό μάλιστα. Με ένα νέο μπράτσο κοντά μου ασκοπιάσουν τα χρόνια και τις σκάλες. Και μάλιστα χωρίς μπαστούνι, έτσι. Με τη δύναμη των ποδαριών μου. Με τη δύναμη των εγγονιών μου. Έτσι. Έτσι. Πώς τα πήγαμε? Θαύμα, θαύμα. Σας ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή. Ποτέ δεν θα μπορέσω να σας πληρώσω για αυτό που κάνετε εδώ πέρα. Μα και εγώ χαίρομαι. Στο βάθος είμαι αληθινός καλλιτέχνης. Και τίποτα δεν με ενθουσιάζει περισσότερο παρά να νικώ τις δυσκολίες. Για το μόνο που λυπάμαι είναι πως από εδώ και μπρος όλα θα πηγαίνουν εύκολα. Νομίζετε πως περάσαμε το χειρότερο? Οπωσδήποτε. Ο κίνδυνος ήταν στην πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Αν σε εκείνο το φιλί έλειπε η συγκίνηση και την άφηνα να με βλέπει, πηγαίναμε χαμένοι. Γι' αυτό την έσφιξα πάνω μου όσο να την κάνω να δακρύσει. Τα μάτια θολωμένα από τα δάκρυα και 20 χρόνων απόσταση βοηθάνε πολύ. Και τώρα τι σκέπτεστε να κάνετε? Ότι είναι φυσικό σε τέτοιες περιστάσεις. Η οικογενειακή βεγγέρα, τα ταξίδια, οι αναμνήσεις. Μήπως ξεχάσατε καμιά λεπτομέρεια? Ένιασας. Όπου λείπει η γεωγραφία θα συμπληρώνει η φαντασία. Μονάχα εσείς φροντίστε να μην παραταθεί η βεγγέρα για κάθε ενδεχόμενο. Σωπάτε, έρχονται. Μπα, μονάχη σου, Ευγενία. Δεν με χρειάζεται. Ξέρει το σπίτι καλύτερα και από μένα. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται η αντίζηλος? Είναι χάρμα. Ξέρεις να διαλέγεις. Και έχει δυο πράγματα που με μαγεύουν. Μονάχα δυο? Διαλέγε. Πρώτα, αυτή η φυσικότητα που μιλάει τα ισπανικά. Α. Μα δεν ήταν Εγγλέζοι οι γονείς? Ναι, βέβαια. Όμως είχε παππού Ισπανό. Α, έτσι βέβαια, τώρα εξηγείται. Είναι η γλώσσα των παιδικών χρόνων, των παραμυθιών. Ολοκύθια, για μια γυναίκα που αγαπάει, η μόνη αληθινή γλώσσα είναι αυτή που μιλάει ο άντρας της. Και αυτό είναι ακριβώς που μου αρέσει. Και τι άλλο σου αρέσει, γιαγιά? Το βλέμμα της. Το βλέμμα της είναι ακόμα πιο όμορφο και από τα μάτια της. Α, καλά έλεγα κι εγώ πως κάτι της έβρισκα. Κάτι... Να λοιπόν που το μαθαίνεις. Εσύ του το πες? Εγώ ποιο? Τι, κανένα μυστικό? Το μόνο που δεν τόλμησα να σου θυμίσω ποτέ στα γράμματα. Ξέρεις, εκείνη τη νύχτα, σαν έφυγες, καταλαβαίνεις, ο παππούς δεν ήξερε τι έκανε. Σε παρακαλώ, Ευγενία, αρκούν οι θλιβερές αναμνήσεις. Πάλι καλά που μπόρεσες και πορεύτηκες, μοναχούλη σου, στον κόσμο. Αν όμως η ζωή σε ξέσερνε σε κακούς δρόμους, τότε ποιος τα έφταιγε? Ο παππούς έκανε αυτό που έπρεπε. Και χρωστώ σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο χέρι αυτό που με έκανε άνθρωπο. Σε ευχαριστώ, παππού. Η καριδόπιτα.
Ορίστε η καρυδόπιτα. Λίγο πιότερο ψημένη, αλλά μοσκοβολάει. Έλα, έλα Ισαβέλα, πάνω στην ώρα. Ήρθε και η καρυδόπιτα με μέλι από μέλισσες. Το πρώτο κομμάτι εσύ μαυρίκε. Πολλά μου έχει πει ο Μαυρίκιος για την καρυδόπιτα. Δεν ξέρετε πόση όρεξη έχω να δοκιμάσω κι εγώ. Ορίστε κι εσύ. Σ' αρέσει? Θαύμα. Με λίγο κρασάκι κατεβαίνει καλύτερα. Έχουμε άσπρο ριόχα και ένα παλιό γαλλικό. Αμπα, αμπα, τα γαλλικά τα έχουμε βαρεθεί. Δεν μου λες, δεν έχει από εκείνο που φτιάχναμε άλλοτε στο σπίτι με μούστο και πορτοκαλόφρυδες? Το δικό μου Γενοβέφα, το δικό μου. Γρήγορα Γενοβέφα εκεί στο μπουφέ. Όμως αυτό δεν είναι κρασί, είναι λικιόρ. Σαν αστατώνει όμως σωστός διαβολάκος. Έλα Γενοβέφα. Ορίστε, ορίστε κυρία. Έτσι, μπράβο. Πρώτα της Ισαβέλας, του Μαυρίκιου. Έλα άντρα μου. Και το δικό μου. Μα θα πιεις και εσύ ευγενία. Απόψε, λίγο τουλάχιστον. Απόψε θα πιω και ό,τι θέλει ας γίνει. Τόσο φτάνει. Στην υγειά της πιο ευτυχισμένης βραδιάς της ζωής μου. Στην υγειά της πατρίδας σου Ισαβέλα. Και εσύ, και εσύ Γενοβέφα. Α, ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ, στην υγειά σας. Πώς σου φαίνεται Ισαβέλα? Δυνατό, σωστή φωτιά. Θα μου δώσετε τη συνταγή ή είναι οικογενειακό μυστικό? Για σένα δεν υπάρχουν πια οικογενειακά μυστικά. Αν θέλεις Γενοβέφα πήγαινε να πλαγιάσεις. Τι ώρα να ετοιμάσω το πρωινό? Αμα δεν έχουμε ορισμένη ώρα. Κοιμόμαστε σαν τα ντουβάρια ως το μεσημέρι. Ή σηκωνόμαστε και τρέχουμε στο ποτάμι για μπάνιο. Καλό ξημέρωμα λοιπόν και καλό ορίσατε. Καληνύχτα, καληνύχτα Γενοβέφα. Δεν πιστεύω αυτό για το ποτάμι, να το πες τα σοβαρά. Το νερό θα είναι πολύ κρύο. Και τι ξέρετε εσείς εδώ από κρύο? Να σου πει η Ισαβέλα αν δεν είναι θαύμα να κάνεις μπάνιο στους καταράκτες με τους χιονένιους αφρούς. Στους άσπρους καταράκτες, με τους ολομούς που πάνε αντίθετο στο ρεύμα. Αυτό το θυμάμαι που μου το έγραψες μια φορά που είχες πάει ταξίδι στον Άγιο Λαβρέντιο. Εκεί δεν ήτανε που σκάλισες το όνομά μου στον κορμό του Δρύ? Ναι, ναι, εκεί, εκεί. Θα ήθελα να σ' ακούσω να μου το έλεγες εσύ ο ίδιος. Τι να σου πω, για την εκδρομή στις απέραντες λίμνες? Σαν παραμύθι ήταν. Γύρω μας τα κοπάδια από τα ελάφια μέσα στα έλατα. Και μέσα στην απεραντοσύνη η γλυκιά θάλασσα από τις λίμνες. Και τα πανύψηλα βουνά να χώνουν τις χιονισμένες κορφές τους στον ουρανό. Ναι. Καλά, έχει βουνά εκεί που είναι οι λίμνες. Ξέρετε, ο Μαυρίκιος είναι πάντα αισιόδοξος. Και τον παραμικρό λόφο να δει το λέει βουνό. Καλά, καλά. Λόφους ήθελα δηλαδή να πω. Στη Νέα Σκωτία, όπως είναι όλο παιδιάδες, το παραμικρό ύψωμα φαίνεται για βουνό. Ναι, αλλά η Νέα Σκωτία είναι στη Δύση. Τι σχέση έχει με τις πέντε λίμνες που βρίσκονται στην άλλη άκρη? Ώστε έτσι λες, ώστε είναι στη Δύση. Μα εμένα θα μου πεις που σ' ακολουθούσα σ' όλα σου τα ταξίδια πάνω στον Άτλαντα του παππού μέρα τη μέρα. Μεγάλη χώρα ο Καναδάς, πολύ μεγάλη. Άλλο ένα ποτηράκι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο και εμένα, άλλο ένα, το τελευταίο. Και πώς πάνε οι δουλειές σου, Ποιες δουλειές? Ποιες άλλες τα σπίτια σου, τα μεγάλα ξενοδοχεία? Αλήθεια, έχτισες καμιά εκκλησία? Όχι, όχι, όχι. Πολεοδομία μονάχα. Κρίμα. Θα μ' άρεσε να σε έβλεπα να καταπιάνεσαι με τα προβλήματα της αρχιτεκτονικής των γοτθικών εκκλησιών. Εν τρίτον λίθος, δύο τρίτα ή άλλο. Βασανίστηκα με αυτά. Καλά δεν μου λες. Έκατσες και διάβαζες αρχιτεκτονική? Και δεν καταλάβαινα γρή. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις. Ακόμα θυμάμαι μερικούς τύπους. Ο σφαιρικός θόλος, ο αποτελούμενος εκ τεσσάρων καμπύλων τριγώνων, δέον να έχει διάμετρο νήσιν προς την διαγώνιον του τετραγώνου του χώρου. Γιατί κάνεις αυτά τα μούτρα, Μαυρίκη? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, παππού. Για δες τον πως κοροϊδεύει. Γούστο έχει. Άλλο ένα ποτηράκι, Μαυρίκη. Ναι, και βέβαια, γεμάτο μάλιστα.
ξέχυλο. Πολύ ωραία ιδέα και εμένα το τελευταίο. Όχι εσένα. Αρκετά σου χτύπησες το κεφάλι ο έγκονός. Φερδιναντούλη μου, αντρούλη μου, ένα δαχτυλάκι μονάχα, το σούλι, το σούλι. Στην υγειά μας. Ο θεοσφαιρικός θόλος αποτελούμενος εκ τεσσάρων καμπύλων τριγώναν. Γιαγιά, είσαι καταπληκτική. Αν πήγαινες για γιατρός, εγώ θα είχα πάλι να κάνω με τα μικρόβια. Και αν αστρονόμος θα με έβλεπες με κανένα μυτερό σκούφο και κανένα τηλεσκόπιο. Όμως όχι. Η δουλειά που διάλεξες είναι η ωραιότερη από όλες. Οι άντρες να χτίζουν σπίτια και οι γυναίκες να τα γεμίζουν. Ζήτω λοιπόν η αρχιτεκτονική στην υγειά μας. Έλα γιαγιά, κουράστηκες, ξενύχθησες απόψε, πρέπει να κοιμηθείς. Να κοιμηθώ εγώ απόψε, ύστερα από 20 χρόνια που περίμενα. Ευγενία, για το καλό σου. Σουτ εσύ, σουτ. Τώρα θα ακούσουμε μουσική. Έλα στο πιάνο, Ισαβέλα μου. Θέλω να μου παίξεις εκείνη την παλιά μπαλάντα της Ιρλανδίας. My heart is waiting for you. Πώς? My heart is waiting for you. Έτσι δεν το λένε αγγλέζικα. Oh, yes, yes. Είναι το τραγούδι που μ' αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Είναι αυτό που παίζεις τη μέρα που σε γνώρισε ο Μαυρίκιος. Oh, yes, yes. Έλα στο πιάνο, γλυκιά μου, έλα, έλα. Τρελάθηκες, Ευγενία. Τέτοιες ώρες, μεσάνυχτα πια γυρεύεις μουσική. Ξέρεις καθόλου πιάνο? Με το ένα δάχτυλο. Όχι, την πάθαμε. Όχι, απόψε όχι, γιαγιά. Η Ισαβέλα είναι πολύ κουρασμένη από το ταξίδι. Μα δεν υπάρχει ωραιότερη ξεκούραση από τη μουσική. Έλα, Ισαβέλα. Αύριο καλύτερα. Μα γιατί όχι τώρα. Να, δεν τη πάει γούρι. Όποτε έπαιξε αυτή την παλάντα, κάτι κακό τη έτυχε. Τι, να τα, δεν το πας. Τι έπαθες, Ισαβέλα? Τίποτα, το ποτήρι. Έκοψες το χέρι σου. Δεν είναι τίποτα. Γρήγορα έναν επίδεσμο, είναι όψευμα. Άσε, δεν χρειάζεται. Να, με λίγο λικέρ και το μαντήλι είναι το ίδιο. Εγώ θα έτσι το δέσω. Καημενούλα μου, πονάει. Μπα, σας λέω, δεν είναι τίποτα. Σας ευχαριστώ. Μόνο που λυπάμαι γιατί δεν θα μπορέσω να σας παίξω την παλάντα. Ένια σου και δεν θα μείνει έτσι η γιαγιά. Θα της παίξω εγώ κάτι δικό μου. Μπα, είσαι και συνθέτης τώρα. Γίνουμε καμιά φορά. Ούτα μάρες για να εκδικεί με τους αριθμούς. Να, όπως τώρα. Ήρθε ο Απρίλιος στο δάσος. Τα χιόνια πήραν να λιώνουν. Να. Εδώ λιώνουν τα χιόνια. Οι σκίουροι πηδούν από κλαρί σε κλαρί. Και το τραγούδι του κούκου που λέει για την καλοσύνη που έρχεται. Κουκου, σαν ο ήλιος βγει. Κουκου, σαν χαράζει αυγή. Και είπε ο ήλιος ίσως, και είπε η νύχτα όχι. Τότε πια θα πει το ναι ο κούκος της αγάπης. Κουκου, πότε θα πει το ναι. Κουκου, ο κούκος της καρδιάς σου. Σ' αρέσει, γιαγιά! Μονάχα εσύ θα μπορούσες να το σκαρώσεις τόσο όμορφο. Στην υγειά του εγγονού, του πιο πολύ εγγονού από όλου του κόσμου τα εγγόνια. Και ζήτω η μουσική! Ζήτω, γιαγιά, ζήτω! Δεν θα το ξαναπούμε όλοι μαζί άλλη μια φορά. Πρώτα λιώνουνε τα χιόνια, έπειτα βγαίνουνε οι σκίουροι και έπειτα έρχεται ο κούκος που λέει για την καλοσύνη που έρχεται. Κουκου, σαν ο ήλιος βγει. Κουκου, σαν χαράζια βγει. Και είπε ο ήλιος ίσως, και είπε η νύχτα.
θα πειτώνε ο κούκος της αγάπης. Πότε θα πειτώνε κούκος της καρδιάς σου. Άλλο ένα ποτηράκι, Φερδινάνδε μου, για τον κούκο που φέρνει την καλοσύνη. Γιαγιά, ορίστε, ζαλίστηκε. Αχ, Ευγενία, Ευγενία, καλύτερα να πας να ησυχάσεις. Δεν ήταν τίποτα. Να, αυτό το παλιόπαιδο που μου έφερε χαρές και λύπες. Όμως μη φανταστείτε πως ζαλίστηκα κιόλας. Να, λίγη θολούρα ήταν. Ώστε πρέπει να πάω να πλαγιάσω κιόλας. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Ναι. Και αύριο συνεχίζουμε. Αύριο. Μαυρική, και εσύ πρέπει να πας να ξεκουραστείς. Ναι, γιαγιά. Καλά, καλά, παιδί ναι. μου. Ε. Ναι, γιαγιά. Καλό ξημέρωμα, κόρη μου. Αν συνηθίζεις, Μαυρίκια, να διαβάζεις πριν κοιμηθείς, ξέρεις που είναι η βιβλιοθήκη, θέλεις κανένα βιβλίο? Ένα χάρτη του Καναβά και τίποτα βιβλία αρχιτεκτονικής. Φερδινάνδε μου, ναι, πάμε. Και αύριο θα έχουμε την μπαλάντα της Ιρλανδίας. Ισαβέλα, για να δούμε. Θα είσαστε άξιοι να ονειρευτείτε κάτι καλύτερο από αυτό που είσαστε. Έλα, έλα, ησύχασε πια, Ευγενία. Ακούμπα επάνω μου. Έτσι, έτσι, μπράβο.